Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 18 Απριλίου, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ας δούμε μαζί τις τοπικές μας ειδήσεις. Σύσκεψη στο ΝΕΟΠΗ με τη συμμετοχή της Ελπίδας Τσουρή και του Κωστή Μουσουρούλη με αντικείμενο τα προβλήματα που προκύπτουν μετά την ένταξη του οίκου ναύτης στον ενιαίο φορέα υγείας πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι. Ας μείνουμε όμως στο χώρο της υγείας, όπου συνεχίζουν κανονικά την επίσκεψη εργασίας που ξεκίνησαν αρκετές μέρες πριν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στο Σκυλίτσιο, διεκδικώντας την καταβολή των οφειλωμένων από υπεροριακή εργασία αλλά και την αύξηση των κονδυλίων για την κάλυψη των εφημεριών τους, οι οποίες με απόφαση της κυβέρνησης Παπαδήμου αλλά και στο πλαίσιο του Μνημονίου 2 έχουν κουρευτεί. Λοιπόν, και να φύγουν χαρτιά σε προϊσταμένους του ΜΑΤΟ ότι από εδώ και πέρα θα καταγγέλλονται οποιοδήποτε γιατροί βάζουν περιστατικά μέσα τα οποία δεν είναι επίγον. Οτιδήποτε δεν είναι επίγον. Και χαρτί προς το Επιστημονικό Συμβούλιο να κρίνει τα πραγματικά επίγοντα περιστατικά τα οποία βαφτίζονται ή όχι. Και την Παρασκευή δυναμικά συνέλευση για περαιτέρω κινητοποιήσεις. Και αν γίνεται και με δύο ριστάσεις εργασίας για πορεία κάτω προς την πλατεία. Δεν ξέρω γιατί και να δέχει. Συνεχίζουμε την επίσκεψη. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία ενημέρωση καταρχήν από τη διοίκηση και κατά δεύτερον από τον προϊστάμενο τους, που είναι το ίδιο το Υπουργείο. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις πριν από λίγες μέρες ότι θα δινόταν κάποια λύση στο θέμα, ότι θα δίνονταν κάποια χρήματα. Η λύση δόθηκε, μας βάλανε κάποιες ώρες του Γενάρη. Δηλαδή, δεν βάλανε στο προσωπικό τώρα, μέσα στο Πάσχα. Από εκεί και πέρα, εκκρεμεί ακόμα Φλεβάρης Μάρτης, ο οποίος υποτίθεται ότι πάει για το Μάιο. Και είναι στον αέρα τελείως τα λεφτά του Δεκέμβρη και του Νοέμβρη. Δεδουλευμένο δηλαδή είναι γύρω στις 30.000 ευρώ που είναι για το προσωπικό, τα οποία οφείλονται και τα οποία δεν μπορεί να υπάρχει μια σαφή απάντηση ούτε από το Υπουργείο, ούτε από τη διοίκηση, ούτε από κανέναν. Δεν υπάρχει σαφή απάντηση επίσης για τις 50.000 ώρες οι οποίες έχουν στείλει ότι θα καλυφθούν από το Υπουργείο, ενώ οι ανάγκες του νοσοκομείου είναι στις 80 με 90.000 ώρες. Έτσι, που σημαίνει ότι οι τμήματα θα δουλέψουν ίσως με μονές βάρδιες, με ό,τι αυτό εξυπακούεται για τους ασθενείς και για την εξυπηρέτηση και την παροχή υπηρεσιών που θα έχουν. Δυστυχώς τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Δηλαδή, αν πολλοί κόσμος έλεγε ότι το νοσοκομείο της Χίου πραγματικά είναι στο λίδι ή πηγαίνουμε και εξυπηρετούμαστε, ή όσοι έχουν πάει στην Αθήνα και έχουν δει τι επικρατεί στα νοσοκομεία της Αθήνας, κάτι αντίστοιχο θα γίνει σιγά σιγά και στη Χίο. Γιατί δεν αλλάζουν αυτά τα οποία Από την πλευρά του Συνοχή, ο αντιπρόεδρος του, κύριος Πλέσας, δήλωσε στην Αλήθεια ότι και οι γιατροί, όπως είπαμε, συνεχίζουν την επίσκεψη εργασίας που ξεκίνησαν παράλληλα με το προσωπικό του Σκυλίτσιου. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες επαναβεβαίωσαν οι γιατροί στη συντριπτική τους πλειοψηφία την απόφασή τους να συνεχίσουν την επίσκεψη. Αναμένεται τις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση και των γιατρών, προκειμένου να καθοριστούν οι ενέργειές τους, να πάρθουν νέες αποφάσεις για το μέλλον της επίσκεψης εργασίας. Να αλλάξουμε θέμα. Με την πολιτική ομιλία του πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στο νησί μας, με την οποία ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη. Ο κ. Κουβέλης απέκλεισε κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα που δεν θα ασπαστεί τις δικές του προγραμματικές θέσεις, ενώ θεώρησε κόκκινες γραμμές την εφαρμογή του Μνημονίου νούμερο 2, όπως την επαγγέλλονται ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία, αλλά και την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη και το ευρώ, όπως επιθυμούν άλλες αριστερές δυνάμεις. Και βεβαίως υπήρχε και υπάρχει ανάγκη των λεγόμενων διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που δεν έχουν γίνει στον τόπο. Εμείς υπήρξαμε εξαιρετικά ειλικρινείς από την πρώτη στιγμή. Θα έλεγα αμέσως με την ίδρυση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Δεν μας αρέσει το δημόσιο το οποίο σήμερα υπάρχει. Το θέλουμε αναδιαρθρωμένο. Το θέλουμε εξορθολογισμένο. Δεν χρειάζονται όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι κατέγραψαν την αναποτελεσματικότητά τους όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να καταργηθούν. Και πρέπει να καταργηθούν διότι είναι γεννήματα σύν της άλλης ενός πελατειακού κράτους. Ενός κράτους το οποίο ουδέποτε είχε συμμετοχή στην πραγματική αναπτυξιακή και παραγωγική διαδικασία του τόπου, πολύ δε περισσότερο δεν εξυπηρέτησαν αυτοί οι οργανισμοί τον Έλληνα πολίτη, την Έλληνα.